Γιατί η διαδικασία αυτή των αναπληρωτών δεν τελειώνει ποτέ, όπως ξέρετε. Γιατί πάντοτε υπάρχουν σε 160.000 εκπαιδευτικούς όλης της Ελλάδας, πάντοτε υπάρχουν το ενδεχόμενο, κάποιες ασθένειες, βαριές ασθένειες, κάποιες άνευ αποδοχών, ανατροφής τέκνου, κοιήσεις κτλ. Οπότε πάντοτε έχουμε ανοιχτό το ζήτημα των αναπληρωτών. Ωστόσο, εμείς τώρα αυτή τη στιγμή στην Αργολίδα είμαστε πάρα πολύ καλά. Είναι σχεδόν τα σχολεία μας κατά 99% καλυμμένα. Και αναμένουμε τώρα προς το τέλος του μήνα να μας έρθουν κάποιες ειδικότητες οι οποίες στη δεύτερη φάση δεν ήρθαν όλες μαζί, αλλά ήρθαν κάποιες ειδικότητες πριν από λίγες μέρες και κάποιες ειδικότητες θα μας έρθουν σε 4-5 μέρες, έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε το ζήτημα των ελάχιστων ελλείψεων οι οποίες παρατηρούνται σε κάποιες ώρες ανά σχολείο στην περιφερειακή ενότητα της Αργολίδας. Τέτοιες ελλείψεις υπάρχουν, οι οποίες όμως αυτές συνήθως γινόταν όλες μαζί, ας πούμε, οι προσλήψεις. Αυτή τη φορά, στη δεύτερη φάση, περιμένουμε σε 3-4 μέρες να ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η δεύτερη φάση. Σε λίγες μέρες που θα ολοκληρωθεί, θα είμαι πεπισμένος ότι σε ένα μεγάλο βαθμό θα καλυφθούν και αυτά τα κενά. Δημιουργήθηκε ένας θόρυβος για το καλλιτεχνικό ως μη οφειλόμενος, κατά τη γνώμη τη δική μου, διότι εμείς εδώ στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης έχουμε όλα τα στοιχεία και γνωρίζουμε επακριβώς τι συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια και τώρα. Από την πρώτη στιγμή που ήρθα εδώ, έβαλα σαν στόχο μεταξύ των άλλων, όπως ξέρετε, εκτός από το πρότυπο ΕΠΑΛ που φτιάξαμε στο Άργος, να δημιουργήσουμε και ένα καλλιτεχνικό σχολείο. Αυτό το καλλιτεχνικό σχολείο δημιουργήθηκε με την βοήθεια όλων, και του Δήμου Άργους Μυκηνών και των τοπικών εδώ βουλευτών κτλ. Και βέβαια τον προγραμματισμό και τις επαφές που είχε η Διεύθυνση με το Υπουργείο Παιδείας. Δημιουργήθηκε λοιπόν το 2021 και την πρώτη χρονιά είχε 19 μαθητές. Δεν αληθεύει ότι έλειπαν πάντοτε φυσικής αγωγής και πληροφορικής, διότι από την πρώτη χρονιά είχε και φυσικής αγωγής, υπάρχουν συγκεκριμένα ονόματα, άλλωστε υπάρχει και κοινοβουλευτικός έλεγχος όπου θα αναφερθούν αυτά, και πληροφορικής. Υπάρχουν τα ονόματα, μπορούμε να είναι διαθέσιμα σε όποιον θέλει να τα δει. Και τη δεύτερη χρονιά, δηλαδή το 2022-2023, υπήρχαν και αυτά και αυτοί οι καθηγητές εκεί. Το κομμάτι του κινηματογράφου που αναφέρεται στην ανακοίνωση ότι δεν λειτουργήσε ποτέ, είναι και αυτό, δεν είναι σωστό, διότι είχαμε και δραματικής τέχνης και θεάτρου καθηγητές εκεί τοποθετημένους, οπότε στο πλαίσιο του προγράμματος υπήρχε, ας πούμε, γίνανταν οι ώρες αυτές. Τώρα, ότι φέτος, ας πούμε, υπάρχει ένα ζήτημα όσον αφορά αυτά τα θέματα, πραγματικά όλοι γνωρίζουμε ότι οι ορομίστοι κινηματογράφου και χορού προσλαμβάνονται μετά τη δεύτερη φάση. Οπότε είμαστε αυτή τη στιγμή στην πρόσληψη των ορομιστίων, οι οποίοι γίνονται από ειδικούς πίνακες. Δεν είναι πέρα από τους πίνακες των αναπληρωτών. Δεν θέλω να σας κουράσω, να πάρουμε το συμπέρασμα. Συμπερασματικά, τα δύο τελευταία χρόνια, και τώρα είναι το τρίτος χρόνος που λειτουργεί το σχολείο, δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα να μην λειτουργήσει, να μην υπάρχουν εκπαιδευτικοί πληροφορικής και εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής, αλλά και κινηματογράφου. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι της στέγασης του σχολείου, αυτή τη στιγμή έχει μια δυναμική. Έχουμε φτάσει στους 95-96 μαθητές, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το κτίριο αυτό, το οποίο στεγάζεται, ήταν ένα κτίριο δωρεά του κυρίου Καραμάνου, όπως γνωρίζετε. Ένα δημοτικό σχολείο, ήταν χρόνια κλειστό. Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες, δόθηκε το κτίριο, άνοιξε το σχολείο στην περιοχή. Είναι δίπλα ακριβώς στα 300 μέτρα από το μουσικό σχολείο. Στο μουσικό σχολείο, όπως ξέρετε, και υπάρχουν και οι δηλώσεις του Περιφερειάρχη μας, ότι προχωράει το ζήτημα του νέου κτιρίου, το κτηριακό. Οπότε υπάρχουν πολλές επιλογές και λύσεις αναφορικά με το που θα στεγαστεί το λύκειο, γιατί συζητάμε για το καλλιτεχνικό λύκειο. Και υπάρχουν και οι ενέργειες οι οποίες έχουν ξεκινήσει από πέρσι από τη διεύθυνση, προκειμένου και διάφορες εναλλακτικές λύσεις να λειτουργήσει στον ίδιο χώρο, να λειτουργήσει και σε άλλο χώρο το λύκειο, το καλλιτεχνικό. Υπάρχουν λύσεις οι οποίες μπορούν να δοθούν και να μπορούμε να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι για τη λειτουργία του σχολείου αυτού. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι της λειτουργίας για φέτος τάξης χορού, τα παιδιά τα οποία είναι για αυτή την τάξη και διάλεξαν τα 44-45 παιδιά τα οποία εισήχθησαν, γιατί γίνεται με επιλογή, όπως ξέρετε, η εισαγωγή στα καλλιτεχνικά, μόνο 4 παιδιά ζήτησαν να παρακολουθήσουν το τμήμα του χορού. Αυτό, όπως ξέρετε, έχει μια δυναμική στον χρόνο, δηλαδή την επόμενη χρονιά κάποιοι δεν συνεχίζουν κτλ. Οπότε κρίθηκε
σκόπιμο να μην έχουμε λειτουργία μόνο με τόσα λίγα παιδιά. Το οποίο όμως αυτό το τμήμα στη συνέχεια, αν το δείτε μελλοντικά, δεν ξέρουμε αν θα και αυτά τα τέσσερα θα μείνουν ή θα πάρουν μεταγραφές, γιατί συνήθως φεύγουν παιδιά και από το καλλιτεχνικό, πηγαίνουν σε γενικά σχολεία. Πηγαίνουν κάποια παιδάκια, δοκιμάζουν, βλέπουν αν τους αρέσει, αν δεν τους αρέσει την πρώτη χρονιά. Και μετά στη συνέχεια μπορούν να πάνε σε άλλα γυμνάσια τα οποία είναι γενικά. Εάν υπάρχει ενδιαφέρον κάποια χρονιά, όπως ήταν η προηγούμενη χρονιά, την προηγούμενη χρονιά είχαμε 7 παιδιά. 7-8 παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει ένα τμήμα Δευτέρα-Τρίτη, θα φτάσουμε στην Τρίτη να έχουμε τουλάχιστον 3-4 παιδιά. Αν ξεκινήσουμε όμως από τα 4, στην Τρίτη δεν ξέρουμε αν θα έχουμε στην Τρίτη τάξη. Με 2 παιδιά και με 3 δεν μπορεί να λειτουργήσει. Είναι και αντιπαιδαγωγικό και για τα παιδιά, ας πούμε, να πηγαίνουν σε ένα τμήμα που είναι μόνο 2-3. Και δεδομένου ότι το τμήμα των οικαστικών και το τμήμα του θεάτρου χορού έχουν πάρα πολλά παιδιά. Αν κάποια παιδιά από αυτά τα τμήματα ήθελαν να πάνε στο τμήμα του χορού, θα μπορούσε και το τμήμα του χορού να έχει 8-10 παιδιά να το κάνουμε το τμήμα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με να δημιουργήσουμε το τμήμα. Δηλαδή σε αυτό πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Οι ίδιοι γονείς οι οποίοι διαμαρτύρονται, οι ίδιοι γονείς λένε, ή τα παιδιά των γονέων πηγαίνουν και επιλέγουν τα εικαστικά. Δεν μπορούν να τα πιέσουν τα παιδιά πάνε στο χορό. Και κάποια άλλα επιλέγουν θέατρο κινηματογράφου. Δεν μπορούμε ούτε και αυτά να τους πούμε, ξέρετε, για να δημιουργηθεί τμήμα του χορού, να πάτε στο τμήμα του χορού.